Εκ μέρους της κομματικής οργάνωσης Αργολίδας, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή παρουσίαση των υποψηφίων δημάρχων που στηρίζει το ΚΚΕ και βεβαίως και των υποψηφίου Περιφερειακού Συμβούλου. Όπως και εσείς αντιλαμβάνεστε, εισερχόμαστε για τα καλά σε προεκλογική περίοδο, σε μια μεγάλη πολιτική αναμέτρηση, τριπλή ίσως και τετραπλή. Οι κομματικές μας οργανώσεις, οι ΚΝΕ, αλλά οι οπαδοί και οι φίλοι του κομματός μας, όσους συσπηρώνονται γύρω από το κόμμα, ο καθένας μας, ετοιμαζόμαστε να δώσουμε με αισιοδοξία και ενθουσιασμό αυτή τη μάχη. Αποκαλύπτουμε την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΚΙΝΑ και των υπολείπων κομμάτων του κεφαλαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των στηριγμάτων τους στην τοπική περιφερειακή διοίκηση. Θα αναδείξουμε το κύριο πολιτικό ζητούμενο, δηλαδή την ανάγκη συνολικής αμφισβήτησης της αντιλαϊκής πολιτικής και των εκπροσώπων της, την ανάγκη να μπαίνουν συνεχώς νέες βάσεις αντίστασης και ανατροπής, την ανάγκη για ισχυρό ΚΚΕ παντού. Η κυβέρνηση αξιοποιεί τις εξελίξεις στην οικονομία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα Βαλκάνια, στα ελληνοτουρκικά, στο κυπριακό και ξεδιπλώνει μια μεγάλη προπαγανδιστική αποπροσανατολιστική εκστρατεία. Μιλάει περί εξόδου από την κρίση και περάσματος στην ανάπτυξη, περί αποκατάστασης των αδικιών και αντισταθμιστικών μέτρων και περί μεγάλων επενδύσεων που θα ορθήσουν την οικονομία. Διαφημίζει τον ενεργητικό της ρόλο στην ατοπίηση των Βαλκανίων ως πολιτική δίθεν φιλιρινική και σταθεροποιητική. Αξιοποιεί την άνοδο της ακροδεξιάς για να επισύει τον κίνδυνο του φασισμού και να τα περνάει περί δημοκρατικού προοδευτικού μετώπου. Με κάτι τέτοια επιχειρούν να συγκαλύψουν την πραγματική πολιτική τους και να ψαρέψουν κόσμο που εξαιτίας της είναι δυσαρεστημένος και παρακολουθεί η προσεγγίση των ΚΚΕ. Αυτό δεν πρέπει να το πετύχουν. Σημαντικό τμήμα του λαού μας και εδώ στην περιοχή μας και στον ομό μας αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα που μιλάει για τα ματωμένα πλεονάσματά τους, για τους μνημονιακούς τους νόμους, για τη βαρβαρότητα της δίθεν μεταμνημονιακής τους εποχής, για τους μεγάλους ωφελημένους και τους μεγάλους χαμένους της καπιταλιστικής τους ανάπτυξης, για τους μεγάλους κινδύνους που εγκυμονεί η ολοένα και βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στα βρώμικα εμπεριαλιστικά σχέδια. Εμείς, το ΚΚΕ και οι υποψήφοι του, θα οργανώσουμε την ενημέρωση του λαού και την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας. Σύντροφοι και φίλοι, το μεγάλο στίχημα στις επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, μαζί και σε αυτές για την τοπική και περιφερειακή διοίκηση, είναι ένα. Να φανεί πιο ισχυρό το μήνυμα της αντίθεσης στην κυβέρνηση και τις δυνάμεις που εφαρμόζουν τα μνημόνια, την αντιλαϊκή επίθεση. Να μην εσωματωθούν οι λαϊκές δυνάμεις σε νέες αυταπάτες. Να συσπηρωθούν νέες δυνάμεις με το κόμμα μας, να απεγκλωβιστούν εργατικές λαϊκές δυνάμεις από το ιδεολογικό και πολιτικό μαντρί των κομμάτων του κεφαλαίου. Να ενισχυθεί η συσπήρωση ευρύτερων δυνάμεων γύρω από το ΚΚΕ. Να αξιοποιηθεί η πολιτική δράση αυτή τη περιόδου, έτσι ώστε να δημιουργηθούν πιο καλές προϋποθέσεις για νέα βήματα στην ισχυροποίηση του κόμματος και γενικά στην υπόθεση του λαού μας. Φίλοι και σύντροφοι, η υπερψήφιση των ψηφοδελτίων της λαϊκής συσπήρωσης που στηρίζει το ΚΚΕ στην περιφέρεια και στους Δήμους στις εκλογές του Μαΐου του 2019 είναι όρος και προϋπόθεση για να μπει φρένο τόσο στη γενικότερη αντιλαϊκή επίθεση της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου, όσο και απέναντι στις δημοτικές και περιφερειακές αρχές που αποτελούνται από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, που υλοποιούν δραστήρια αυτή την αντιλαϊκή επίθεση. Για να δυναμώσει, εμείς παλεύουμε και θα δώσουμε το στοίχημα και τις εκλογές στο επόμενο διάστημα. Για να δυναμώσει η γραμμή πάλης με το πλαίσιο που προτείνει το ΚΚΕ, για να έχουν εμπιστοτεί οι συνταξιούχοι, οι μικροί ΕΒΕ και οι αγρότες, η νεολαία και οι γυναίκες, πιο δυνατή φωνή μέσα και έξω σε αυτά τα όργανα, για να επιταχυνθεί η πάλη για βαθιές κοινωνικές πολιτικές προς όφελός τους. Κάτι που μόνο με ισχυρό ΚΚΕ και εργατικό λαϊκό κίνημα μπορεί να γίνει. Σας παρουσιάζουμε λοιπόν σήμερα τους υποψηφίους που στηρίζει το ΚΚΕ με το ψηφοδέλτιο της λαϊκής συσπήρωσης. Για υποψήφιο περιφερειάρχη με το ψηφοδέλτιο της λαϊκής συσπήρωσης είναι ο Νίκος Γόντικας. Στην
42 ετών, εφοριακός, περιφερειακός σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπήρωση και μέλος της Επιτροπής Περιοχής Πελοποννήσου του ΚΚΕ. Για τους 4 Δήμους του Νομού, υποψήφιος Δήμαρχος για το Δήμο Ναυπλίου είναι ο Κώστας Γκόνης, κάτοικος Ναυπλίου, τεσσάρων ετών, συνταξιούχος πολιτικός μηχανικός και μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΤΕΕ Πελοποννήσου. Για το Δήμο Άργους Μυκηνών, υποψήφιος Δήμαρχος Γιώργος Θεοδοσίου, 44 χρόνων, αμέτης από τη Νέα Οδία Εργολίδας, δημοτικός σύμβολος στο Δήμο Άργους Μυκηνών με τη Λαϊκή Συσπήρωση, μέλος του Αγροτροφικού Συλλόγου Εργολίδας και μέλος της Τομεακής Επιτροπής Εργολίδας του ΚΚΕ. Για το Δήμο της Επιδαύρου, Μπουρδάκος Ναπολέων, 32 ετών, πληροφοριακός αυτοαπασχολούμενος από την Αρχαία Επίδαυρο και μέλος της Τομεακής Επιτροπής Αργολίδας. Και για το Δήμο Ιωνίδας, ο Βασίλης Πετρίδης, 69 ετών, κατάγεται από τους Πούρνους Ερμιονίδας, είναι συνταξιούχος οδηγός τρόλεϊ Αθηνών Πειραιός και μέλος και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων Τρόλεϊ Αθηνών Πειραιός. Τους καλωσορίζουμε πάνω στο βήμα να πάρουμε και αυτή το λόγο. Βήμα και στην περιφέρεια, ότι θα μεταφέρουμε εκεί τα μεγάλα λαϊκά προβλήματα που βιώνει ο απλός λαϊκός κόσμος. Ότι θα αποκαλύπτουμε το βίο και την πολιτεία, την αντιλαϊκή πολιτική αυτών των οργάνων του αστικού κράτους. Νομίζουμε ότι παρά τα κενά, τις αδυναμίες που μπορεί κανένα να εντοπίσει, γιατί βέβαια υπάρχουν, είμαστε πράγματι εργατική λαϊκή αντιπολίτευση, είμαστε οι μόνοι που ουσιαστικά κάναμε αντιπολίτευση στα όργανα όπου κυριαρχούσαν οι δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, από κοντά όμως και οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ. Για να μην είμαστε γενικοί, γιατί πρέπει να πάμε την κουβέντα στους δύο δρόμους ανάπτυξης που ανοίγονται σε όλα τα ζητήματα μπροστά στο λαό μας, στα κεντρικά ζητήματα, 2-3 νομίζω χαρακτηριστικά παραδείγματα και εδώ στην Αργολίδα το αποδεικνύουν αυτό. Την ώρα που τα νερά του αναβάλλου γίνονται στη θάλασσα και οι αγρότες βιώνουν αυτές τις δύσκολες ώρες με την παραγωγή, τα πορτοκάλια και τα υπόλοιπα προϊόντα να μένουν αδιάθετα σε πολύ χαμηλές τιμές, οι μεσάζοντες και οι εταιρείες να βαράνε κανόνι και να χρωστάνε και στους εργάτες που δουλεύουν σε συσκευαστήρια, αλλά και στους μικρούς παραγωγούς προϊόντα, την ώρα που κάθε 3 και 5 όλες οι κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι θα φτάσουν τα νερά του αναβάλλου μέχρι την Ιερμιονίδα, τα Φίχτια, οι Μυκήνες, το Κουτσοπόδι, δεν έχουν να ποτίσουν το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Δίνουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για την τουριστική προβολή, για εκθέσεις ανά τον κόσμο για φρουφρού και αρώματα, μέχρι και για εκθέσεις για τα πολυτελή σκάφη στα Νάπη, δεκάρα όμως δεν βρίσκουν να δώσουν για να φτιαχτούν τα δίχτυα. Φτιάχνουν τα δίχτυα να πάει ο ανάβαλος στα ίδια κτλ. Τα δευτερεύοντα δίχτυα όμως ούτε καν μελέτη, όχι δημοπράτηση, ούτε μελέτη δεν έχει πραγματοποιηθεί. Άρα λοιπόν, όλοι αυτοί που τάζανε γιατί θα μας το λύσει το πρόβλημα ο Σαμαράς, μιας και η γυναίκα του ήταν από εδώ, ή θα μας το λύσει ο Πεβερέτος ή δεν ξέρω ποιοι άλλοι αγροτοπατέρες, πλευρίζανε πότε το ΠΑΣΟΚ και πότε το ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα έχουν τη δυνατότητα να δούνε ποιοι είναι εκείνοι που το πάλεψαν. Επανειλημμένα και μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και σε συγκεντρώσεις, στα Φίχτια, στο Άργο, στο Κουτσοπόδι, αναδείξαμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα για το λαό μας. Την ώρα που βρίσκουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να δώσουν για την υποδομές για την καπιταλιστική ανάπτυξη, για να βαθαίνουν λιμάνια, δεν έβλεπαν, λέει, στη μελέτη ότι υπήρχε βράχος στον Πυθμένα. Ο καπιταλιστής όμως, ο εργολάβος, πήρε το 1 εκατομμύριο και έγινε καπνός. Και πάνε τώρα να το ξαναδημοκρατήσουνε. Ρωτάμε, με τα προηγούμενα, κύριε Κοστούρο, τι λέτε, κύριε Τατούλη, τι λέτε, πάει το 1 εκατομμύριο. Με τα μεγάλα προβλήματα σαν αυτό που είναι με τη διαχείριση των απορριμμάτων, θα δώσουν λογαριασμό όλοι οι δήμαρχοι στην Πελοπόννησο. Και εκείνοι που συμφωνούσανε,
αλλά και εκείνοι που τάχατες διαφωνούσαν, όπως ο κύριος Καμπόσος είχε ψηλά τη σημαία πριν από ένα χρόνο. Ενάντια υποτίθεται στα σχέδια του Τατούλη τη Στέρνα για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Θα δώσουν όλοι λογαριασμό γιατί. Θα έρθει στα δημοτικά συμβούλια τούτες τις μέρες γιορτινές να αποφασίσουν. Θα φτιάξουν φώσμα διαφορετικών από αυτό το φώσμα που αποφάσισε να δώσει τα σκουπίδια στην Τέρνα και γι' αυτό υπόγραψε με την περιφέρεια την προγραμματική σύμβαση που λέει 16 εκατομμύρια το χρόνο θα μαζεύονται από τα πλατεία λαϊκά στρώματα της Πελοποννήσου για να δίνονται στην Τέρνα ή θα φτιάξουν τη δικιά τους διαχείριση. Εμείς το λέμε, δεν θα βγει κανένας έξω από το Μαντρί. Και μπορεί ο κύριος Καμπόσος να σωπά εδώ και ένα χρόνο, γιατί έχει να ασχοληθεί με την σαν Μακεδονομάχος, πήγε στα Γαβγά, μιλάει στην Κίνα, δεν ξέρω που έφτασε. Η θεμελίωση όμως που κάνει για το εργοστάσιο της προσωρινής διαχείρισης προχτές που την έκανε, θα αναγκαστεί με την ψήφο που θα κάνει ότι θα ενταχθεί και ο Δήμος Άργους Μυκηνών στο ΦΟΣΔΑ, το κεντρικό της περιφέρειας, θα αναγκαστεί να πει ότι όλα αυτά είναι η προσωρινή διαχείριση που θα πάνε οι εγκαταστάσεις πρίκα στην Τέρνα όταν θα αρχίσει να λειτουργάει τα δικά της εργοστάσια τις δικές εγκαταστάσεις. Όποιο θέμα και να πιάσουμε, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, δείχνει τους δύο δρόμους ανάπτυξης. Γιατί ναι, βρίσκουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν αναπλάσεις, ράβε, ξύλωνε σε πλατείες και σε πεζοδρόμια. Όμως ένα αντιπλημμυρικό έργο σοβαρό για να μην πνίγεται ο λαός στην Αργολίδα δεν κάνουν. Και κάθε τρεις και πέντε πνίγονται και το βιός και οι περιουσίες και η παραγωγή των μικρών φτωχών αγροτών στην Αργολίδα. Την ώρα που πνιγόταν το Άργος πριν από 5 χρόνια το 2013 και υπήρχε νεκρή εργάτρια στο Άργος από τις πλημμύρες, την ίδια μέρα σε διάτροπα συνεδρίαζαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και αποφάσιζαν ανάπλαση στην πλατεία. Την ώρα που έχουμε αυτά τα σοβαρά προβλήματα με τη μεταφορά των μαθητών, όπου αναγκάζονται μαθητές να μεταφέρονται στις καρότσες των αγροτικών ή να μένουν οι μαθητές γιατί το κτέλ εκβιάζει και δεν μεταφέρει τους μαθητές. Την ώρα που πετσοκόβονται οι δαπάνες για την ακουκτονία και γίνονται οι ψεκασμοί και η πρόσληψη του προσωπικού τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη, ενώ ο πρώτος ψεκασμός πρέπει να γίνει τέλος Μάη, αρχές Ιούνι, την ώρα που μια σειρά λαϊκά προβλήματα βογκάνε και βγάζουν μάτι, αυτοί ασχολούνται με το πώς θα προχωρήσει η επιχειρηματικότητα, η ανταγωνιστικότητα, οι υποδομές για την καπιταλιστική ανάπτυξη. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά και δεσμευόμαστε. Πιο έμπειροι, πιο αποφασιστικοί, πιο δυνατοί στην επόμενη φάση, δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί σε όλα τα δημοτικά συμβούλια, στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα είμαστε πιο αποφασιστικοί, πιο δυνατοί η φωνή της εργατικής λαϊκής αντιπολίτευσης. Γι' αυτό έχει σημασία ισχυρό κουκουέ παντού και στην τοπική κοινότητα και στο Δήμο και στην Περιφέρεια και στην Ευρωβουλή και στην Βουλή. Εμείς αυτή τη δέσμευση έχουμε. Θα είμαστε στην απέναντι όχθη μαζί με τα πλατεία λαϊκά στρώματα ενάντια σε αυτήν την αντιλαϊκή πολιτική. Σας ευχαριστώ. Είναι για μένα μεγάλη τιμή και ευθύνη συγχρόνως γιατί το κόμμα με πρότεινε να είμαι υποψήφιος δήμαρχος των Άπλων. Σήμερα είναι γνωστό ότι είναι πάρα πολλά δύσκολα ζητήματα που έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε. Και βέβαια είναι η εποχή που όλα είναι απαξιωμένα, ισοπεδωμένα. Δεν υπάρχουν αξίες, ιδανικά, οράματα. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες πρέπει να σηκώσουμε ανάστημα. Πρέπει να προβάλλουμε τις θέσεις του κόμματος κόντρα σε όλη την πολιτική του κατεστημένου. Και βέβαια αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Συγχρόνως όμως αυτό κάνει και τη διαφορά. Με την ευκαιρία των δημοτικών εκλογών θα μας δοθεί η δυνατότητα να απευθυνθούμε στους δημότες του Ναυπλίου, να τους ενημερώσουμε για τις θέσεις του κόμματος, για την πολιτική του και συγχρόνως θα αποκαλύπτουμε
θέσεις και την τακτική της Δημοτικής Αρχής. Απευθυνόμαστε πλατεία σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους δημότες του Δήμου Ναυπλίου. Τους καλούμε να συσπηρωθούν μαζί μας με τη λαϊκή συσπήρωση, να πλαισιώσουν τα ψηφοδέλτιά μας και να δώσουμε από κοινού τη μάχη των εκλογών. Οι εκλογές δεν είναι μια διαδικασία απλώς που πάμε στην κάμπη και ψηφίζουμε. Θεωρούμε ότι πρέπει να είναι μια διαδικασία συνεχής και συμμετοχική σε όλα τα πεπραγμένα του Δήμου Ναυπλίου. Και δεν σταματάει με τις εκλογές. Δηλώνουμε σε όλα τα διαθάσεις και σε όλους τους τόνους ότι δεν είμαστε ούτε ανεξάρτητοι, ούτε υπερκομματικοί, όπως όλοι οι άλλοι θα βγουν και θα μας λένε. Μόνο και μόνο για να κοροϊδέψουν και να πάρουν την ψήφο. Δηλώνουμε ότι είμαστε κομμουνιστές, καλούμε τον κάθε πολίτη να μας εμπιστευτεί και να συστρατευτεί μαζί μας πάνω στις πολιτικές θέσεις του κόμματος για την τοπική διοίκηση. Έτσι, βαδίζοντας μέχρι τις εκλογές, θα πρέπει να ισχυροποιήσουμε ακόμα πιο πολύ το ΚΚΕ στη παρέμβασή του στα δημοτικά πράγματα. Σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε για ακόμη μια φορά την προσπάθειά μας που έχουμε ξεκινήσει στο Δήμο Άγγλους Μυκηνών. Την προηγούμενη τετραετία και σαν Δημοτικός Σύμβουλος που ήμουνα με την παράταξή μας στη Λαϊκή Συσπήρωση, δώσαμε μια μεγάλη μάχη στην προσπάθεια τη γενική που έχουμε να αναδείξουμε τα λαϊκά προβλήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να δώσουμε στον κόσμο το ποιος είναι ο υπεύθυνος και ποια είναι η λύση η πραγματική, να καταλάβει, με κάποιες αδυναμίες, με αρκετές θα λέγαμε αδυναμίες, ειδικότερα στην προσπάθεια να βγει η μάχη και ό,τι λέγαμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο προς τα έξω, και αυτό θα είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να βελτιώσουμε στην επόμενη πορεία μας. Και γενικώς φάνηκε πολύ ξεκάθαρα αυτό που τόσο καιρό λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα, ότι δεν υπάρχει τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχει τοπική διοίκηση. Να το πούμε πιο απλά, ένα δεύτερο κράτος που έρχεται να συνεχίσει ό,τι δεν μπορεί, δεν έχει ολοκληρώσει η κρατική διοίκηση σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των αντιλαϊκών μέτρων, των μνημονίων, του διαλύματος κάθε κοινωνικής πρόνοιας, κάθε δημόσιας παροχής που θα έπρεπε να εφαρμόζεται, είτε αφορά την εκπαίδευση, είτε αφορά την υγεία. Βάζουν λοιπόν οι Δήμοι και η Περιφέρεια το λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια να τα ισοπεδώσουν όλα και να κάνουν μια καινούρια φοροεπιδρομή στην τσέπη των δημοτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, Δήμαρχος Άγγλους Μυκηνών, ο κύριος Καμπόσος, ο τόσο αντισυστημικός, που τα βάζε με το σύστημα, τα βάζε με όλους, τι πέρασε τελικά, έβαλε το λιθαράκι του στην ιδιωτικοποίηση των απορριμμάτων, σε ένα έργο που θα στοιχίσει κάποια εκατομμύρια στο λαό του Άλπους και θα παραδοθεί μετά από 2-3 χρόνια πρίκα στην Τέρνα. Αυτή ήταν η αντίθεσή του. Προχωράει την ιδιωτική ασφάλεια στο Άλπους του Security, χωρίς να έχει δεκτεί κανένα από τα ψηφίσματα που έχουμε καταθέσει για το ποια πραγματικά θα πρέπει να είναι η στάση του σε αυτή την κατάσταση. Προχθές μάλιστα πήραν απόφαση να αγοράσει ο Δήμος και να δωρήσει στην ασφάλεια του Άγγλους ένα αυτοκίνητο και δεν δέχτηκε την πρόταση που κάναμε για ένα ψήφισμα το κράτος να συμβάλλει στις υπηρεσίες αυτές ώστε να διασφαλίσουν και να παίξουν το ρόλο τη διαφύλαξη δηλαδή των πολιτών από τις ληστείες και όλα αυτά που γίνονται και όχι τους άλλους ρόλους που εφαρμόζουν και η ασφάλεια και η αστυνομία. Περνάει στη δημιουργία του κολυμπητηρίου που πολύ σωστά πρέπει να γίνει όπως έχουμε τονίσει στο Δήμο Άγγλους Μυκηνών με λεφτά του Δήμου και με συντήρηση λειτουργία με έξοδα του Δήμου και όχι με κρατική φροντίδα το Υπουργείο Αθλητισμού όπως θα έπρεπε να είναι και δωρεάν όταν θα φτιαχτεί να μπορούν ή με ελάχιστο κόστος να πηγαίνουν τα παιδιά όλου του Άγγλους, όλου του Δήμου Άγγλους Μυκηνών και όχι μόνο
να αθλούνται. Το ίδιο έχει κάνει σε όλες τις δομές του αθλητισμού. Παράδειγμα, το γήπεδο της Νέας Σκύου, το κλειστό της Νέας Σκύου, που επί της ουσίας σε ένα διάστημα εκδιώχτηκαν οι ομάδες, οι ερασιτεχνικές, για να μπορεί ο Διομήδης να κάνει τις προπονήσεις του στο χάντμπολ. Ψήφισα πρόσφατα ένα προϋπολογισμό που έχει 0 ευρώ για την πλημμυρική προστασία του Δήμου Άργους Μυκηνών, μετά από όσα προηγήθηκαν το τελευταίο διάστημα αλλά και τα προηγούμενα χρόνια στην πόλη του Άργους και στις γύρω περιοχές. Είχαμε θέσει πολλές φορές το ζήτημα στον κύριο Δήμαρχο, στα Δημοτικά Συμβούλια, και είναι όλα αυτά καταγεγραμμένα για τον καθαρισμό των ρεμάτων και ιδιωτικότερα της Μπάνιτσας, και είχε πει ότι εγώ είμαι εδώ, μη φοβάστε τίποτα. Αμέσως μετά πέταξε τον μπαλάκι στον Αντιπεριφερειάρχη. Μπήκαν και οι δύο αυτοί υποψήφοι σε μια κόντρα ώστε να απολώσουν τον κόσμο και να κερδίσουν τις ψήφους τους. Το αποτέλεσμα είναι ότι ακόμα όλα τα ρέματα παραμένουν ακαθάριστα και ο κόσμος όλος είναι έρμεο στην επόμενη νεροποτή που θα γίνει. Πολλά λοιπόν τέτοια ζητήματα, ανοίχθηκαν σοβαρές κόντρες μέσα εκεί, με έναν έντονο αντικομμουνισμό από τον Δήμαρχο και από πολλούς συμβούλους του, που όποιος είχε παρακολουθήσει Δημοτικό Συμβούλιο εκεί έβλεπε τι γίνεται και προς τα που πηγαίνει το θέμα. Παρ' όλα αυτά, λέω, υστερήσαμε στο να βγάλουμε όλα αυτά που είπαμε προς τα έξω. Θα είναι το κύριο λοιπόν που θα πρέπει να επιδιώξουμε την επόμενη περίοδο και όλοι μαζί τώρα να ξεκινήσουμε να στείλουμε τα ψηφοδέλτια με κόσμο από την εργατιά, από τη μικρομεσαία αγροτιά, από τους μικρομεσαίους επαγγελματοβίου τέχνες, οι οποίοι πραγματικά μαστίζονται από αυτή την πολιτική που συνεχίζει και εφαρμόζει και ο Δήμος την κεντρική πολιτική της κυβέρνησης. Ευχαριστώ. Είναι μεγάλη τιμή που μου έκανε το Κομμουνιστικό Κόμμα να είμαι εκπρόσωπος του στην καρδιά του καπιταλισμού, στη δεύτερο μεγαλύτερο δήμο της χώρας σε offshore εταιρείες, πρώτη Μύκονο, δεύτερη το Κρανίδι. Με έβαλε να παλέψω μέσα στον καπιταλισμό, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τίποτα δεν χαρίζεται, όλα κατακτιούνται. Στην εργατική τάξη κανένας δεν χάρισε τίποτε. Τα κατάκτησε μόνη της. Θα ήθελα να σταθώ λίγο στο μεγάλο μας φιλόσοφο, τον Σοκράτη. Ο μεγάλος φιλόσοφος ο Σοκράτης είχε πει: «Το παρελθόν διδάσκει το παρόν και μας καθοδηγεί για το μέλλον». Όλοι λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε τι εννοούσε από τότε μέχρι σήμερα. Πώς μας δουλέψανε και πώς μας κοροϊδέψανε. Ο μαθητής του, ο Πλάτωνας, στην Ιερά Ελιά είχε πει: «Σου είπε μια φορά ψέματα, φταίει. Σου είπε δεύτερη, φταίει. Σου είπε τρίτη, δεν φταίει αυτός. Φταίς εσύ που το πίστεψες στις άλλες δύο». Μας τάξανε ότι θα τρώμε με χρυσά κουτάλια. Ναι, ναι, ναι. Μας δώσανε τα κουτάλια, μας πήρανε τα πιάτα όμως. Θα πρέπει λοιπόν όλοι τώρα να καταλάβουμε ότι μία είναι η δύναμη που πρέπει να μας αντιπροσωπεύσει και στις εθνικές και στις δημοτικές και στην Ευρωβουλή και στις περιφερειακές. Η δύναμη που λέγεται Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή και δεν φτάνει η ψήφο η δικιά μας. Πρέπει ο ένας, και να μην πω άλλους 10 από κοντά, αλλά ένα-δύο να τους πάρει από κοντά με το ψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματος στο χέρι. Λύση άλλη δεν υπάρχει. Μην περιμένουμε τα θαύματα. Τελειώσανε τα θαύματα. Και θα θυμίσω για να κλείσω κάτι που μας λέγανε κάποτε κάποιοι πονηροί. Ο Καραμαλής ο γέρος, αν θυμάστε, έλεγε: «Βγαίνει το χώρα». Έλεγε ο Ανδρέας: «Βυθίστε το χώρα». Βγαίνει ο Ανδρέας: «Βγαίνει το σεισμίκ». «Βυθίστε το σεισμίκ», έλεγε ο Καραμαλής. Όλα αυτά ήταν για τα να παίρνουν τα κέρδη, τα μονοπόλια, μόνο τα μελοπόλια. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Ευχαριστώ όλοι δυνατά.